Όπως μεταδίδει από τη Λευκάδα ο συνεργάτης μας Νίκος Καβαδάς, εδώ και ημέρες οι κάτοικοι της Βασιλικής Λευκάδας πραγματοποιούν ειρηνική κατάληψη στον προαύλιο χώρο του πυρηνελαιουργίου, στην προσπάθειά τους να ανακόψουν τη λειτουργία του, εξαιτίας της οποίας, σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, αντιμετωπίζουν οχλήσεις στο ανώτερο αναπνευστικό σύστημα, όπως δύσπνοια και δυσφορία. Οι κάτοικοι της Βασιλικής μιλούν για δηλητηριώδη σύννεφα σπρουκαπνού, που εκλείονται στην ατμόσφαιρα από την καμινάδα του εργοστασίου, τα οποία με τη βοήθεια του ανέμου διαχέονται σε όλες τις γύρω περιοχές. Στα πλάνα που παρακολουθείτε φαίνεται καθαρά τι ακριβώς συμβαίνει όταν το εργοστάσιο στη Βασιλική βάζει μπρος τις μηχανές του. Ο καπνός σκεπάζει ολόκληρη την περιοχή και καμιά φορά, αν βοηθάει και ο καιρός, ο καπνός σύμφωνα με τις μαρτυρίες κατοίκων φτάνει μέχρι και την Κεφαλονιά. Εδώ και περίπου 15 μέρες ξεκίνησε αυτή η αντίδραση των κατοίκων. Η αιτία, η αφορμή μάλλον. Της κινητοποίησης των κατοίκων ήταν κάποια λύματα που βρήκαν κάτοικοι σε περιοχές, σε ριάκια γύρω από το εργοστάσιο. Και αυτό ξεσήκωσε θύελα αντιδράσεων. Οι περισσότεροι κάτοικοι έχουν κατασταθεί έξω από το εργοστάσιο, έχουν κλείσει την είσοδο του εργοστασίου, δεν αφήνουν τους εργαζόμενους να μπουν να δουλέψει δηλαδή το εργοστάσιο. Έχουν κινηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο της Λευκάδας, το θέσανε θέμα, συζητήθηκε και πήρανε απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο ότι πρέπει να γίνει με την κατάσταση τέλος πάντων του εργοστασίου. Αυτή τη στιγμή ο βουλευτής έχει πάρει και ο ίδιος θέση της Λευκάδας για αυτό το πράγμα, ότι και αυτός είναι θετικός στην κατάσταση του πυρηνελαιουργίου, δηλαδή, γιατί το πρόβλημα ποιο είναι, ότι στην περιοχή που είναι το εργοστάσιο είναι μια καθαρά τουριστική περιοχή καταρχήν, έτσι. Κοντά υπάρχει παιδικός σταθμός, κοντά υπάρχουν γεωτρήσεις από τις οποίες παίρνει νερό η Βασιλική. Όταν δουλεύει το εργοστάσιο από τον καπνό που βγάζει από τα φουγάρα, η περιοχή καλύπτεται από καπνό, οπότε όπως καταλαβαίνετε και είναι για την υγεία πολύ σοβαρά τα πράγματα, συμβλαβερό αυτό ο καπνός και τα λίμματα, αλλά είναι και για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν το καλοκαίρι, ας πούμε, που γεμίζει ο τόπος με τουρίστες, να δουλεύει ένα τέτοιο εργοστάσιο και να καλύπτει όλη την περιοχή από καπνό. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό θα είναι καταστροφικό, ας πούμε, για τον τουρισμό της περιοχής. Και υπάρχουν και μαρτυρίες, κύριε Καβαδά, ότι όταν ο καιρός βοηθάει, ο καπνός φτάνει ακόμη και στην Κεφαλονιά. Ναι, ναι, αυτό σύμφωνα με τους κατοίκους, ας πούμε, ότι από όσο ξέρουν και αυτοί, ότι ο καπνός πραγματικά, εντάξει, στη Βασιλική γίνεται άσπρη, δηλαδή δεν βλέπεις στα δύο μέτρα, ας πούμε, τον καπνό. Αλλά όταν βοηθάει και ο καιρός, εισαγωγικά βοηθάει βέβαια, ο καπνός φτάνει ακόμα και στην Κεφαλονιά. Δηλαδή όταν είναι προς τα εκεί η κατεύθυνση στο αέρα, αυτά είναι μέχρι και την Κεφαλονιά ο καπνός.